Ο κύριος Τσελέτης, λοιπόν, εν ώψη της Πρωταπριλιάς, στην προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ανέβασε μία είδηση η οποία έλεγε ότι υπάρχει μία τρύπα που διαπερνά τη γη, μέσω της οποίας τρύπας θα βιάσει στο Αιγαίο και θα πηγαίνουμε στα νησιά με αυτοκίνητο. Από Αίγιο! Πέλαγος! Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μέσα σε αυτή την ανάρτηση υπάρχει και ένα σπινόκιο. What? Και ότι ήταν ένα πρωταπριλιάτικο αστείο. Αστείο είναι, ρε, μπράβο. Κατάλαβες τι είναι, θα βιάσει το Αιγαίο, είπε. Υπάρχουν ένα εκατομμύριο χωρία, περιοχές που μπορείς να κάνεις χιούμορ. Ανδρέα μου, δεν μπορεί να βιάσει το Αιγαίο, δεν αδειάζει η θάλασσα. Σταμάτα, πήρες φόρα. Μα δεν πήρα φόρα, ρε, εσύ, Ανδρέα, εσύ το λες αυτό. Αδειάζει η θάλασσα. Άσε να ακούτε σήμερα. Είναι σημαντικό, αδειάζει η θάλασσα. Όχι, δεν θα δεχτώ. Πού πήγε η θάλασσα. Είναι φασιστικό αυτό. Στοπ, είναι. Πού στηρίζεσαι, ρε, κάνε μου τη χάρη. Ηρέμησε, ήρεμα εσύ. Ηρέμησε. Εσύ είσαι η ρεζίλισσα. Τα συγκυρώνουν τα δοχεία, δεν αδειάζει η θάλασσα. Και πού θα πάει η θάλασσα, στον ουρανό θα πάει. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Δεν είπε για σεισμό, δεν είπε για πλημμύρα, δεν είπε για καταιγίδα, δεν είπε για κανένα φυσικό φαινόμενο. Αδειάζει η θάλασσα, πω άνθρωπος. Να σου πω κάτι που αφορά εμένα. Τα συγκυρώνουν τα δοχεία. Το γκί με τι το γράφω. Έπαιρνε ζωές. Άσε μας. Εγώ που δεν πήγα. Σε μένα τώρα όχι. Σε μένα όχι αυτό. Σώσετε γραμμύρες ότι που φάνε. Δεν ζαντίζομαι κανένα. Εγώ ακούσεις στον αέρα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Για φασισμό. Λίγο ήρθα. Όχι σε μένα για φασισμό σε κανένα αέρα. Για φασισμό. Μήπως θες να με χτυπήσεις κιόλας. Ρε, Αντρέα, με αυτά... Γιατί παράσεις τώρα και έτσι καλά, ρε, εσύ. Μήπως θες να τα λες. Για σας παρακαλώ, Αντρέα. Στέφανε. Σε μένα τα λες αυτά. Ένας και ένας δυο μου το κάνατε π***α να πίσω. Εγώ φεύγω τώρα. Πηγαίνετε. Για φασισμό. Προσέχετε. Προσέχετε.